Τη δυνατότητα αποζημίωση των καταναλωτών από τι τράπεζε σε περίπτωση που αυτοί πέσουν θύματα ηλεκτρονική απάτη και όχι μόνο, προβλέπει κυρίε και κύριοι νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξη. Ο Στέφανο Σίσκο μαζί μα και θα μα πει περισσότερα. Ακριβώ, Λίνα, και το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί και να τεθεί σε, παρου... σε εφαρμογή από το Φεβρουάριο, από τον επόμενο δηλαδή μήνα. Πάμε να δούμε τώρα τι θα προβλέπει και πώ θα προστατεύονται οι καταναλωτέ. Αν, κάποιο καταναλωτή του κλέψουν ε, του κωδικου e-banking και γίνουν συναλλαγέ πάνω από 1.000 ευρώ, τότε ο καταναλωτή θα αποζημιώνεται για πάνω από αυτό το όριο. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν του κλέψουν του κωδικού συμπάνικου του καταναλωτή και κάνουν συναλλαγέ 3.000 ευρώ, θα αποζημιώνεται από τι τράπεζε 2.000 ευρώ. Θα προστατεύονται όμω οι καταναλωτέ και από κλοπή ή απώλεια τη κάρτα. Εκεί το όριο θα, για την αποζημίωση θα είναι άνω των 50 ευρώ. Δηλαδή, αν χάσει ο καταναλωτή την κάρτα του και γίνουν συναλλαγέ 200 ευρώ, για παράδειγμα, τα 150 ευρώ θα επιστρέφονται από την τράπεζα και η ζημιά για τον καταναλωτή. Θα είναι αυτά τα 50 ευρώ. Ο καταναλωτή τώρα θα πρέπει να ενημερώνει την τράπεζα. Αν καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τη, την κάρτα του ή καταλαβαίνει υπόπτε κινήσει, θα ενημερώνεται με μήνυμα για υπόπτε συναλλαγέ και θα πρέπει τώρα τα όρια για τι αποζημιώσει, το πόσο δηλαδή, μέχρι ποιο σημείο θα αποζημιώνονται, είναι, γίνεται διαβούλευση αυτή τη στιγμή μεταξύ των τραπεζών, τη Τράπεζα τη Ελλάδα και τη κυβέρνηση. Να σου πω τέλο ότι το νομοσχέδιο προβλέπει αλλαγέ και στα e-shops, στα ηλεκτρονικά διαδικτυακά καταστήματα δηλαδή. Θα πρέπει πλέον ε, οι επαγγελματίε να έχουν αναρτημένα στι ιστοσελίδε του το άφημί του, θα πρέπει να αναγράφουν τον αριθμό εμπορικού μητρώου και τον αριθμό τη άδεια εξασκήσεω επαγγέλματο. Όσοι δεν συμμορφώνονται, θα μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα ακόμα και 1,5 εκατομμύριο ευρώ, Λίνα. Να σας ευχαριστήσω, Στέφανε.